Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων επαναβεβαιώθηκε στη Σόφια κατά την επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, ύστερα από πρόσκληση του ομολόγου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά την υποδοχή της, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στους ισχυρούς πολιτικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς, αλλά και στις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε όλα τα επίπεδα, και ειδικά με τον πόλεμο σε πολύ κοντινή απόσταση και τις παρενέργειές του, μεταξύ των οποίων και στον τομέα της ενέργειας. Η ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα είναι στρατηγική σημασία για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Βασικό βήμα προς τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο διασυνδετήριος αγωγός μαζί με την υποκατασκευή πρωτότερο ανοιχτό σταθμό αποθήκευσης και επανεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου με στρατηγική συμβολή στη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων ενεργειακής τροφοδοσίας προς όφελος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Βούλγαρος Πρόεδρος τίμησε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το τάγμα του αίμου, την ύψιστη κρατική διάκριση της Βουλγαρίας προς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που εργάζονται για την ανάπτυξη και ενίσχυση των διμερών σχέσεων.